Θέλω να ξανακούσω την άποψή σας για το στρατόπεδο, γιατί μετά το ότι ηλιάζονται στην παραλία ή ηλιάζονται στα βουνά, θέλω να ακούσω όλες τις 4.000 που είναι έτοιμες, τα εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα, τι θα τους κάνετε και αν το στρατόπεδο της Κορίνθου θα δεχθεί μερικές χιλιάδες από αυτούς. Κοιτάξτε να δείτε. Θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο στο κομμάτι αυτό. Ποιο είναι? Ότι αυτή τη στιγμή η εισρωή των προσφύγων και των μεταναστών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία και στην Ιταλία, δηλαδή γενικά στις χώρες της Μεσογείου, είναι πάρα πολύ αυξημένος ο αριθμός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι αυξημένος ο αριθμός ακριβώς λόγω του πολέμου και των καταστάσεων που υπάρχουν στις χώρες του Μαγκρέμπ, δηλαδή στη Βόρεια Αφρική, στη Συρία και σε μια σειρά άλλες χώρες της Αφρικής και της Μεσογείου. Άρα λοιπόν θα πρέπει, και εδώ έρχεται να επαληφθεί για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θέμα δεν είναι εθνικό. Είναι θέμα ευρωπαϊκό και θα πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή όλη αυτή η εισρωή δεν θα πρέπει να τη χρεωθούν χώρες μόνο της Μεσογείου, δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία κτλ. Αλλά θα πρέπει η Ευρώπη να σκέψει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εμείς το πρώτο λοιπόν πράγμα που κάνουμε είναι να γίνει μια, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έκανε μια δήλωση, που για μια σύσκεψη από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ρυθμίσει όλα αυτά τα ρεύματα που έρχονται, να υπάρχει μια δίκαιη διανομή όλων αυτών των ρευμάτων στην Ευρώπη. Και απ' την άλλη, να δούμε διαφορετικά, γιατί εμείς που δεχόμαστε αυτή την ροή, θα πρέπει να έχουμε και μια άλλη αντιμετώπιση και σε χρηματικό επίπεδο, για να μπορούμε πραγματικά να έχουμε δομές άλλου φιλοξενίας, να μπορούν να μπαίνουν, να καταγράφονται για να διακινούνται στην Ευρώπη. Στο διαδάστη, σε ποιο είναι το διατάφτα? Το διατάφτα είναι ότι θα δεχθεί η Κόρυνθος το χάλι της Ελλάδος όλους μαζί με, όχι, Κόρυνθος, μαζί με την Αμυδαλέζα και μαζί με την Ξάνθη. Έχει γίνει ένα σχέδιο που, όπως το γνωρίζετε, που ανακοινώθηκε. Γιατί επειδή η Καλαμάτα, η Μεσσηνία, ο κ. Στατούλης είχε αποφασίσει να την κάνει τουριστικό τόπο, δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να δεχτούμε όλους τους τουρίστες που βιάζονται. Γνωρίζετε ότι ανακοινώθηκε ένα σχέδιο πώς θα γίνει η διανομή σε όλες τις, σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα. Και μάλιστα αξιολογήθηκαν και δομές που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν, αλλά δεν θα είναι περίπου γύρω στους 100, θεωρείται ότι πρέπει να είναι ο αριθμός, να μην είναι πάνω από 100, που θα πηγαίνει σε διαφορετικές περιοχές στην Ηπειρωτική Ελλάδα, που θα καταγράφονται και από εκεί και πέρα όσοι είναι πρόσφυγες γρήγορα θα παίρνουν το, γιατί ζητούν, ξέρετε, έχουν άσυλο, πολιτικό άσυλο, θα παίρνουν τα χαρτιά για να μπορούν να φεύγουν γρήγορα. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι αν γρήγορα γίνεται και παίρνουν χαρτιά και μπουν σε μια νόμιμη διαδικασία, καταπολεμάς όλο αυτό το εμπόριο που υπάρχει. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή αυτό αναδείχθηκε. Αυτό που λέγαμε ότι μετά το εμπόριο όπλων, ίσως και μεγαλύτερο είναι το εμπόριο αυτών των ανθρώπινων ψυχών και έχει αφαιθεί στις τύχες συγκεκριμένων ανθρώπων που πλουτίζουν. Αυτό λοιπόν αναδεικνύεται τώρα με πολύ πιο έντονο τρόπο από ό,τι βλέπετε. Και άρα αυτό πρέπει να καταπολεμήσει. Όσο πιο πολύ μπει σε μια διαδικασία, υπάρχουν δομές, υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν χαρτιά και αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν, δεν θα είναι έρμεα αυτών των εμπόρων, όπου τελικά τους διακινούν ανάλογα με το που συμφέρει και που το κόστος τους πηγαίνει, είναι πιο εύκολο να τους πάει στην Ελλάδα, είναι πιο εύκολο να τους πάει στην Τουρκία κτλ.